τους άξονες ενός σχεδίου για την επόμενη ημέρα, εάν εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας από την 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επιλέγοντας να μην αναφερθεί εκτενώς στο εύρος των ζημιών στην ελληνική κοινωνία από την σημερινή κυβέρνηση, όπως είπε, τις οποίες βιώνει ο καθένας και η καθεμία. Στην ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχασμό και αυταρχισμό, ακραία βία απέναντι στους νέους, απαγορεύσεις διαδηλώσεων και αστυνομία στα πανεπιστήμια και ευρύτερα για την επιβολή ενός ασφικτικού πλαισίου ενός ολιγαρχικού καπιταλισμού. Στη συνέχεια πρότεινε μια νέα αρχή για την κοινωνία στην πρώτη γραμμή και ανέλησε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τις παρεμβάσεις στην οικονομία και το κράτος, τη χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την παιδεία και την ενίσχυση του πλουραλισμού. Ξεκάθαρες απαντήσεις για το διαφορετικό πολιτικό πρόταγμα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο κύριος Τσίπρας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που ακολούθησε την Κυριακή, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση για όλα τα κέρια ζητήματα της επικαιρότητας. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας πέταξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, καλώντας τον να προκηρύξει εκλογές, εάν έχει το θάρρος και τολμά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Το πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε για τους οδικούς άξονες της Ηπείρου από τον δημοσιογράφο Χρήστο Τσούτσι, που εκπροσώπησε το Ήπειρο στη Βιέννα και την Δημοκρατική Φωνή. Ο κύριος Τσούτσι για το Ήπειρο στη Βιέννα και την Δημοκρατική Φωνή και να ετοιμάζεται με Zoom από το νησί η Ανθίπας Γιάννου. Αναφερθήκατε αρκετές φορές στις τοποθετήσεις σας πριν αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ήπειρος, όπως γνωρίζετε, έμεινε για ακόμη μια φορά έξω από τη χρηματοδότηση έργων υποδομής από το Ταμείο Ανάκαμψης και συγκεκριμένα για τους οδικούς άξονες. Τόσο το διευρωπαϊκό Γιάννενα Καλπάκι Κακαπιά, αλλά και η διασύνδεση της Πρέβζας Γέφυρα Καλογύρου Καμπή με την Ιόνια Οδό. Έργα τα οποία είχατε δεσμευτεί προσωπικά σαν Πρωθυπουργός τόσο στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Ηπείρου το 2017, όσο και σε δημόσιες δηλώσεις σας για το προχώρημά τους. Επειδή καταθέσατε με την ομιλία σας χθες μια ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν βρίσκονται στις τεχνικές λεπτομέρειές της οι συγκεκριμένες οδικές υποδομές. Ευχαριστώ. Οι δεσμεύσεις αυτές, αν θυμάστε, έγιναν μετά από την πραγματοποίηση του Αναπτυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου. Και περιφερειακά συνέδρια για την αναπτυξιακή προοπτική, για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας έγιναν σε όλες τις περιφέρειες. Άρα δεν ήταν δεσμεύσεις στον αέρα. Δεν ήταν στο γόνατο γραφήματα. Ήταν δεσμεύσεις οι οποίες ήταν αποτέλεσμα της διαβούλευσης με τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς, λάμβαναν υπόψη τις ανάγκες τις αναπτυξιακές της κάθε περιφέρειας και ήταν και παραμένουν για μας δεσμεύσεις και προτεραιότητες. Να απευθύνεται κριτική στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του και στους βουλευτές της Ηπείρου για ποιο λόγο αυτές τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που ήρθαν, επαναλαμβάνω, μέσα από την ίδια την τοπική κοινωνία, τις έβαλε στο σιρτάρι και στις καλένδες. Σε ό,τι μας αφορά, αυτές οι δεσμεύσεις των περιφερειακών συνεδρίων παραμένουν προτεραιότητες.